Λοιπόν, για πάμε στο Σταύρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στους φίλους ακροατές. Τι κάνεις? Είμαι καλά, Σταύρο, εσύ? Τι να πω, εντάξει. Έλα βρε φιλάκι, μοιράζεις το όλα μαζί μας, πες τα, βάλεις την καρδιά σου. Τι κάνεις? Τι ωραίο, τι είναι διαφωνικό, έλα ρε Σταύρο. Κάτσε ρε φίλε, από τις 8 ώρες το πόδι είμαστε, αγάπη. Και εγώ από τις 8 είμαι, τι να κάνω? Εγώ είμαι 24 χρονών και γυναίκα. 24 μισό, 24 μισό. Στα 25, εντάξει, το κλείσαμε. Δεν πήγα, ένα μήνα έκλεισα. Δεν έκλεισα καν. 24 μισό. Τι γίνεται? Τι να γίνει, καλά. Όλα καλά, είσαι έτοιμος. Έγραψες το διπλές για τον Γιαννούλη. Ρε εσύ, ναι, το διάβασα και σκεφτόμουν όντως το story το καλοκαιρινό. Δεν είναι μόνο το καλοκαιρινό. Το κομμεντράω και όλο αυτό. Δεν είναι μόνο το καλοκαιρινό, απλά ο τίτλος χτυπάει στο καλοκαιρινό. Ναι, δεν είναι. Και θα συνέβαινε αν πάω και πριν τον Κοϊδέα. Ναι. Και όλο αυτό που έγινε και με το Φιερή, είναι γενικά όλο. Για μένα ο Γιαννούλης, για να το ξεκαθαρίσω, τώρα εντάξει δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, είναι ο πιο top παίκτης του πάγου αυτή τη στιγμή. Είναι. Που συνδυάζει δηλαδή αθλητικά χαρακτηριστικά, ποιότητα, δημιουργία, συνέπεια στον πλάνο, χαρακτήρα. Ο Βαγγελάκης δίνει ρέστα στο μεταξύ. Ναι, τον ακούμε κάπου στο βάθος. Τι έπαθες, Βαγγελάκη, δεν θα βγεις στον αέρα να τα πεις? Α, ακούγεται. Πού είναι? Τι έπαθε? Τώρα δεν ξέρεις τι μάζεις να το πάρεις σε κρίνη κρεβάτι. Δεν πειράζει, Σταύρο. Όλα με ζωή είναι. Πες πάω. Ω, ψυχούλα. Δεν λέει πάω, Γιάννης, τι είναι λόγο, δεν πάω καταλάβω. Από αντίδραση θα το πει. Δεν λέει πάω. Θα το πει, θα το πει. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, 2,5 μηνών, δεν έχω πει το ίδιο. Δηλαδή, ναι. Φτάνουν, περπατάει. Ναι. Ναι, συμφωνώ για το Γιαννούλη. Και νομίζω όλοι συμφωνούν πλέον. Δεν είναι ότι συμφωνούν, είναι ότι πόσο συγκυριακά συμβαίνει αυτό με το Γιαννούλη. Αυτό ναι. Δηλαδή είναι συγκυρία το ότι συμβαίνει αυτό. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ στόχευσε. Ναι. Και το έκανε. Υπήρξε 70 αν. Μέχρι να φτάσουμε εδώ. Ενώ δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα αν. Τα στοιχεία του παίκτη είναι συγκεκριμένα. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, θα ερχόταν ο Κοντρέα, ο Κοντρέα που είναι ένας δυνάμεις βιτεράνος παίκτης. Ναι. Και επειδή ήταν ο Κοντρέα, θα πήγε ο Κοντρέα. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Στη λογική αυτό λέει. Αν δεν χτυπούσε πέσω Φιερίνια, θα πέσω Φιερίνια. Αν δεν άλλαζε ο προπονητής να φέρει ένα πλάνο στα μέτρα του Γιαννούλη, γιατί αυτό που κάνει, που παίζει ο ΠΑΟΚ είναι κουτί για τον Γιαννούλη, ναι. Δεν θα βλέπαμε ένα Γιαννούλη τέτοιο. Είναι πολλά τα άλλα. Δηλαδή ο Φερέιρα για παράδειγμα περιόρισε τον Μάτος που είναι μεγαλύτερος ηλικιακά και έδωσε όθηση στον Γιαννούλη που είναι νεότερος και έχει τις δυνάμεις. Ναι. Εντάξει. Ναι, αυτό όλους μας κακοφαινόταν στην αρχή. Λέγαμε τι γίνεται. Ναι, αυτό αλήθεια είναι. Και αυτό συγκυρία. Ναι. Αν στην καριέρα π.χ. του Γιαννούλη δεν εμφανιζόταν ο Γιώργος Γεωργιάδης ως προπονητής στην Βέλγια, ο Γιαννούλης ήταν ακόμα εξτρέμ. Ναι. Συγκυρία κι αυτό. Ναι, ένα παιδί που έχει περάσει από πολλές θέσεις. Εξτρέμ το πήραμε από τον Βατανιακό. Ναι. Και ξανά ήταν. Ναι. Ναι. Εντάξει, τον δώσαμε στον Πιερικό, μετά πήγε στην Βέλγια, έγινε back, μετά δεν ξέραμε τι να τον κάνουμε και τον στείλαμε στην Ανόρθωση μισή χρονιά. Ναι. Ωραία. Μετά έκατσε η Κέντα και πήγε σε καλό Ατρόμητο και πήρε εκεί ψυχολογία, δηλαδή όλα γίνανε στην τύχη. Ναι, μία αλυσίδα ήτανε, ο ίδιος δούλευε πολύ. Ο ίδιος ο πανέξυπνος. Ναι. Ο ίδιος ουσιαστικά ίσως στην καριέρα. Και επίσης είναι ένα παιδί που δεν το φοβάσαι και σε θέμα μυαλού. Δηλαδή η οριμότητά του είναι τεράστια. Είναι πολύ top. Ναι. Λευματικά είναι top. Δηλαδή το Γιαννούλη το τον βλέπεις τώρα και είναι σαν να παίζει ακόμη στην Κατερίνη. Το... Ναι. Όλη συμπεριφορά. Το διαχειρίζεται άψογα. Άψογα όμως. Προς το παρόν. Ακόμα και στο κομμάτι της εθνικής π.χ. που τώρα κάνει παπάδες, δηλαδή ναι. Που είναι βασικός, η εθνική έχει πάνω από 20 τελικές και η δημιουργία περνάει κυρίως από αυτόν. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι μπορούσε για να στείλει δικό του προπονητή. Και ο δικός του προπονητής δεν κάνει στον Γιαννούλη και κάνει στον Βαλεριάνο. Ναι. Εντάξει, δηλαδή αφήστε τα πράγματα τώρα. Δηλαδή, επειδή τα κατέγραψα όλα, τα έβαζα ένα-ένα και προσπαθούσα να θυμηθώ τι έχει γίνει. Ναι. Εντάξει, μιλάμε για μια κατάσταση τώρα που πραγματικά το παιδί είναι
για Όσκαρ Γαλήνης πνευματικής, ναι, που άντεξε και έφτασε σε αυτό το επίπεδο. Πάντα, χαμηλά το κεφάλι και δουλειά. Ναι. Και το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι ξέρει που είναι καλός και που δεν είναι. Δεν θα κάνει ποτέ κάτι τραβηγμένο. Ναι. Θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Ναι. Είναι πραγματικά. Ό,τι και να πεις. Αυτά με αφορμή το άρθρο που έγραψα στο Repress. Έχει ενδιαφέρον. Δώστε ένα κλικ. Ναι, ναι, ναι. Repress.gr. Ένα ποδοσφαιρικό site. Καθαρά, ό,τι ομάδα και να είστε δεν έχει θέμα. Έχει αναλύσεις για όλα. Είναι. Για όλα όμως. Για όλα, για τους πάντες. Ναι, ναι. Ό,τι και να είστε κανείς. Ποδόσφαιρο είναι. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα δικά μας, όλα να ασχοληθούμε με το παιχνίδι. Επιτέλεια. Παιχνίδι έχει ο ΠΑΟΚ. Ό,τι και να λέμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να παίξει καλά και να κερδίσει την Κυριακή. Να παίξει καλά και να κερδίσει, επαναλαμβάνω. Ναι. Δεν μπορεί να μπει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει δικαίωμα ο ΠΑΟΚ να μπαίνει στο παιχνίδι. Ωραία. Με νοοτροπία ότι έχω το μυαλό μου αλλού. Δεν είναι αυτό ο προβληματισμός. Και δεν νοείται κοινό ομάδας που κάνει τον αθλητισμό να είναι με το σπόρι και να βλέπει θέατρο. Είναι να φωνάζει τον Ολυμπιακό από τώρα, από πριν, από την αρχή του αγώνα. Ναι. Ναι. Και αυτό. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 3 βαθμούς, θα παίξει καλά, θα πάρει ψυχολογία. Ωραία. Γιατί οι γκέρες οι φετινές στην Τούμπα είναι. Ναι. Δεν είναι εκτός. Εκτός ο ΠΑΟΚ έχει την απώλεια της ΑΕΚ που είναι μαγική εικόνα το παιχνίδι. Εντάξει, δεν είναι ότι έπαιξε χειρότερα ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 διπλά σε Κρήτη, Τρίπολη, πώς το λένε, Βόλο και Ατρόμητο, και έχει την γκέλα της ΑΕΚ, που είναι γκέλα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι όπως ήταν το παιχνίδι. Οι δύο ισοβαρές γκέλες είναι με Παναθηναϊκό και άλλες η Τούμπα. Ας μην είμαστε αφελείς. Δεν κερδίζονται μόνο τους τα παιχνίδια. Πρέπει να μπαίνεις με σωστή νοοτροπία και να κάνεις το σωστό. Η Λάρισα δεν είναι μια ομάδα παιδική. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τον Μουάρντα και τον Κάτσα, αλλά έχει σκληρά παιδιά, έχει ποιότητα μπροστά, έχει τον Νούνις μπροστά, έχει καλά χαφ, έχει έμπειρα στόπερ. Δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να κλειστεί και να σε παίξει την κόντρα. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη σοβαρότητα από τον ΠΑΟΚ στο μεθαυριανό παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα μπορεί να σε, πώς το λένε, να σε μπερδεύει η ήττα της ΑΕΛ από τη Λαμία. Έτυχε. Έτυχε. Mm. Άλλης μορφής αγώνα. Εκεί τη γυλάρισε την μπάλα και τη χτυπούσε η Λαμία στο ανοιχτό γήπεδο. Τώρα είναι άλλο παιχνίδι. Η Λάρισα αν έπαιρνε αυτό το μάτι ήταν τρίτη αυτή τη στιγμή. Ακριβώς πάνω από την ΑΕΚ. Ναι, δεν είναι τυχαία αυτή η πορεία γενικά. Όχι. Έχει βγάλει διπλό στο Παναθηναϊκό, διπλό στο Άρη. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και στον Άρη διπλό με επική ανατροπή. Δηλαδή είναι μια ομάδα που δεν τα παρατάει. Οπότε δεν πρέπει και να εφησυχάσει σε κανένα σημείο του αγώνα. Γενικά στον επαγγελματικό αθλητισμό συμβαίνει το εξής. Όταν εσύ ως επαγγελματική ομάδα, όσο ανώτερη και να είσαι, δεν μπει σωστά στο παιχνίδι, mm-hmm, και ο άλλος επαγγελματίας είναι, το ξέρει, ξέρει τη δουλειά του, θα την κάνει. Δεν παίζουν επαγγελματίες με ερασιτέχνες. Ναι. Δεν θα πάει ο άλλος να σερβίρει μετά το παιχνίδι, κατά καφέ. Εντάξει, όλοι επαγγελματίες είναι. Ωραία, πρέπει να έχεις σωστή νοοτροπία ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, αλλιώς θα επιβαρύνει πάρα πολύ τον οργανισμό του ενώψη Καραϊσκάκη. Ναι, και δεν χρειάζεται, νομίζω. Και δεν χρειάζεται. Στο... Ας έχουν το άγχος αυτοί, έτσι όπως θα έκαναν αυτοί μες την εβδομάδα, ναι, με τις γελίες επιστολές, με την κόντρα κόκκινη Μαρινάκη, με την απόφαση του δικαστηρίου χθες για τον τραυματισμό του Γκαρθία, με την επικοινωνία και τον τρόπο που το διαχειρίστηκαν. Όλα αυτά. Δηλαδή έχουν βάλει 14 στον γκολ. Ναι. Ας μην τους, δεν έχουν να παίξουν και καλά παιχνίδι δυνατό με την αύριο τέλος πάντων που παίζουν. Εντάξει. Ψιλο... Φίλοι... Πανιώνες, είναι, ναι. Ναι, βραδυποριακός, ταλαιπωριακός παίζει αύριο. Ναι. Δηλαδή την ομάδα του Βάρα. Ωραία. Τα είπαν οι Πάνθρες βασικά στην ανακοίνωσή τους. Ναι. Εντάξει. Πάνω κάτω. Ξέρουμε τι γίνεται. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα πρέπει να σταματήσει να έχει δοκιμάσει την απόδοσή του. Πρέπει να είναι σοβαρός σε κάθε παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο... Και περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποιο θα είναι το σχήμα, ναι, γιατί πιθανότατα θα είναι το ίδιο με το Καραϊσκάκη. Ναι, δοκιμάστηκαν οι τρεις. Νομίζω ότι και οι τρεις αποκλείεται να ξεκινήσουν.
Για Μαουρίτσιο, Βιερίνια και... Ναι, και Βαρέλα. Και Αρκοπτήτες. Βαρέλα. Α, και Βαρέλα. Οι τρεις αυτοί. Ναι. Δύσκολο νομίζω και οι τρεις να είναι μέσα. Αν θα μπορούσα να πω μεγαλύτερη σιγουριά για έναν από τους τρεις, νομίζω ότι είναι ο Βιερίνια. Εγώ νομίζω ο Βαρέλα. Ο Βιερίνια δεν είναι έτοιμος για 90. Ο ίδιος το λέει. Το λέει, μωρέ Σταύρο, αλλά να σου πω κάτι. Νομίζω ότι επειδή ήταν σε πολλές φάσεις. Ή τέλος πάντων μπορεί να είναι τρικάκι, δεν ξέρω. Αλλά βάσει το κειμώνο, νομίζω ότι αυτός φάνηκε πιο πολύ από όλους. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, αν ο Βαρέλα δεν παίξει την Κυριακή βασικός, δεν νομίζω ότι θα παίξει Καραϊσκάκη. Ακόμη πιο δύσκολα βασικά, γιατί δεν θα έχει καθόλου ρυθμό. Ακριβώς. Θα έχει το φιλικό με τη δράμα μου. Το Μαουρίσιο τον βλέπω λιγότερο από τους τρεις σίγουρα. Για βασικό. Ναι, γιατί εντάξει, δεν. Ο Μαουρίσιο γενικά για Καραϊσκάκη. Ναι. Μόνο αν γινόταν το εξής, τέλος πάντων, στο Καραϊσκάκη, έμπαινε και ο Αγκούστο στο 6 και ο Μίσιτς και ο Μαουρίσιο και ο Καντουρί. Ναι, που δύσκολα με. Δεν νομίζω ότι το κάνει εύκολο αυτό ο Φερέιρα. Να πάμε σε ένα 3-1-5-1 με δεξιά το Λιμιό, Μίσιτς, ναι. Μαουρίσιο, Καντουρί, Γιαννούλης. Και Σβιντεύσκη ή Ακπομ, ποιο θα βάλει μπροστά το δυσκόλιο. Επίσης αυτό που λες, Ακπομ βλέπω. Αυτό όχι βασικός ο δοκιμών. Ναι, έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά θα γίνει αλλαγή μπροστά. Ναι, εντάξει, γιατί πέρασε και κακή περίοδος του Ακπομ. Τώρα στα δύο παιχνίδια που μπήκε αλλαγή κάτι έκανε. Τώρα ψάχνει και αυτός την επιστροφή του. Και επίσης... Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει δύο φορ της ίδιας προοπτικής. Δηλαδή μπορεί να είναι διαφορετικοί παίκτες, αλλά είναι παιδιά στην ίδια ηλικία, με μεταπολιτική αξία, που δεν μπορούν να παίξουν μαζί έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα, που και οι δύο πρέπει να πάρουν συμμετοχές, μήπως πουληθεί και ο ένας και πάμε σε μια άλλη λογική μετά. Ο Σβιτέσκι δεν βάζει γκολ τελευταία, είναι θέμα αυτό. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ χρειάζεται γκολ από τον φορ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει γκολ από φορ, πόσα παιχνίδια. 3 ή 4 νομίζω. Δύο έβαλε ο Βιερίνια με τον Παναθηναϊκό. Ο Μπίζιτς βάζει με τον Όφι. Πέρκας και Λιμιός στο Βόλο. Ποιο άλλο ήταν. Βόλος είναι πιο πριν. Με τον Βόλο που παίζαμε. Παναθηναϊκό. Όχι και με την Λαμία. Έβαλαν... Όχι, περίμενε. Λαμία έβαλε. Έβαλε στη θέση Λαμία. Το τελευταίο που έβαλε είναι την Λαμία. Ναι, στο το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ναι. Εκεί οι 4 μάτς είναι, ναι. Δεν τα λες λίγο. Και εγώ έχω στο μυαλό μου και τον Πέλκα, να σου πω την αλήθεια, για Καραϊσκάκη. Γιατί ο Πέλκας νιώθει. Δηλαδή είναι ένα παιδί που αυτά τα μάτς πιστεύω ότι του ταιριάζουν. Εγώ στο Καραϊσκάκη θα έβαζα και Βαρέλα και Πέλκα. Ναι. Ωραία. Δηλαδή εγώ θα πήγαινα σε μια λογική Βαρέλα, Μάτος Βαρέλα Κρέσπο. Mm-hmm. Λιμιό, Μίσιτς, Αγκούστο, Λιμιό, Μίσιτς, πώς το λένε, Καντουρί, Πέλκα και Γιαννούλη, η Μαουρίτσιο αντί Καντουρί. Ναι. Εντάξει, και τον Ακπομ μπροστά, έτσι θα πήγαινε όπως πέρασκε. Ναι. Δηλαδή Πέλκα και Ακπομ θα τους είχα μαζί και θα ήθελα πίεση. Συμφωνώ. Συμφωνώ, ναι. Γιατί θα είναι υψηλής ένταση στο παιχνίδι και θες. Βέβαια. Ναι, ωραία. Βέβαια. Αυτή είναι η κατάσταση. Νομίζω και για το παιχνίδι. Πάμε στο μπασκετάκι. Πάμε στο μπάσκετ, ναι. Θα είσαι φαντάζομαι αύριο, ε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω το παιχνίδι. Mm-hmm. 4 παρατέρα το παρατάκι. Ναι. Πολύ σημαντικό. Από ό,τι μαθαίνουμε ενισχύεται και ο Άρης έδεισε τον πάντο από που μαζέψαν Δευτέρα, θεός ξέρει. Ναι. Πήρα το Fitzpatrick, που είναι σημαντική ενίσχυση για τα δεδομένα του φετινού Άρη που πραγματικά δεν τη βρίσκουνε. Mm-hmm. Δηλαδή ο Fitzpatrick, ξέρω τον Michael Jordan θα είναι κάτι στον Άρη. Mm-hmm. Τώρα η Αθηνή έχει πάρει νίκες, αλλά πάω ξέρουμε ότι πρέπει να κάνει 8, άρα κερδίζοντάς το φτάνει τις 3. Εμένα αυτό που με ανησυχεί δεν είναι η αγωνιστική εικόνα της ομάδας, δηλαδή αυτή η ομάδα 8 νίκες θα πάρει. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι αν θα μείνει αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Μέχρι τέλους, εντάξει. Υπάρχουν χοντρά ζητήματα
Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα ξεκαθαρισμένο. Ωραία. Εγώ πιστεύω, παραδείγματος χάρη, ότι στην περίπτωση της εμπλοκής του Ιβάν και της βοήθειας, αυτή τη στιγμή ο Ιβάν δεν έχει εικόνα τι συμβαίνει στο μπάσκετ. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει εικόνα. Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχει πλήρη εικόνα. Όλο θα συναντηθούν, θα κάνουν παράνομα. Όλο από τον Ιβάν περιμένουμε λύσεις. Το μόνο πράγμα που μπορεί να πει κάποιος για τον Ιβάν στο μπάσκετ είναι ότι θα πρέπει σε κάποια φάση να ξεκαθαρίσει αν είναι απαιτητά ή όχι τα 2,5 εκατομμύρια που έχει βάλει. Γιατί αν πει ότι εντάξει, τα χαρίζω, πάρτε τα. Mm-hmm. Και δεν θέλω τίποτα από αυτά. Ωραία. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να βρει επενδυτή. Ναι. Αν όμως είναι στον αέρα 2,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν μπορεί να βρει. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Εντάξει, γιατί 2,5 εκατομμύρια είναι 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια για έναν κανονικό επενδυτή μπορεί να είναι η επένδυση 5 σεζόν. Στο μπάσκετ, ναι. Ναι. Ναι, ναι, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο και γενικά πρέπει να ξεκαθαρίσει νομίζω το τι θέλει να κάνει. Για να ξέρουμε όλοι πλέον. Το ότι δεν θέλει να εμπλακεί είναι δεδομένο. Το ότι πληρώνει την εφορία είναι και αυτό δεδομένο. Ναι. Εντάξει. Αλλά από τη στιγμή που δεν θέλει να εμπλακεί, καλό είναι να ξεκαθαρίσει αν τα 2,5 θα βαρέουν τον επόμενο αγοραστή ή όχι. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα. Ή μακάρι να βρει και κανέναν επενδυτή, να πούμε κανέναν που συνεργάζεται, να τον φέρει και αυτό, να μας δούμε μια αγαπημένη οικογένεια. Ναι, ναι. Εντάξει, να πάμε παρακάτω. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε, όλα αυτά είναι σενάρια. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι πληρωμένη και τον Οκτώβριο. Γίνεται μάχη να βρεθούν τα χρήματα για τον Νοέμβρη. Και πιστεύω ότι θα φτάσουμε μέχρι το πολύ τέλος Δεκέμβρη με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Τώρα αν γίνει κανένα θαύμα θα δούμε. Θα συνεχίσουμε. Ναι. Για να δούμε. Ωραία. Αύριο όλοι στο Παλατάκι, 4 παρατέταρτο, Κυριακή Τούμπα στις 6. Και μακάρι την Δευτέρα να έχουμε να πούμε μόνο καλά πράγματα. Αυτά. Βαγγελάκη, να πει τίποτα. Για να ακούσουμε τον Βασίλη το Βαγγελάκη στο κλείσιμο. Βαγγελάκη. Έλα. Βαγγελάκη, θα πεις τίποτα στην αγάπη στον αέρα. Σλομπάρι, Σταύρο. Δεν. Να το ασχολείμαι. Το Βαγγελάκη, εντάξει. Καλή ξεκούραση. Είναι φαίνεται. Καλή ξεκούραση, καλή ξεκούραση. Yeah. Λοιπόν, Σταύρος Κόλκας και Βαγγελάκης εννοείται. Παρέα εδώ. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα εμείς για να επιστρέψουμε με μία ακόμη κουβέντα. Παρέα μαζί μας και σήμερα είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο ΦΥΝ Εθνικές Αντιστάσεις 171 στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ καλές τιμές. Και η στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ. Με πολλές επιλογές από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα, ό,τι θέλετε υπάρχει στο στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Πάμε στο break γιατί ξεφύγαμε λίγο και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και από Σταύρο Κόλκα θα πάμε σε Στέργιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα. Γεια σου αγάπη, καλησπέρα και στους φίλους του Λίμπερο. Τι γίνεται, Στέργιο? Μια χαρά. Είσαι χαρούμενος που επιτέλους θα έχουμε ποδόσφαιρο? Ναι. Δηλαδή φτάνει. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα έχουμε. Τέλους. Το και να εποχίσει τότε να με Μουρίνιο. Καλά, τώρα Στέργιο, αυτό δεν μας απασχολεί και πολύ, να σου πω την αλήθεια. Απασχολεί πολύ κόσμο. Εμένα, τον Τόνι Τσακαλέα. Εσάς. Εκεί σταματάει. Και πολλούς ουδέτερους που θέλουν να δουν ξανά το Μουρίνιο. Υπάρχει μια τρέλα στην Αγγλία, εντάξει, είναι μεγάλη προσωπικότητα. Εσύ είπαμε δεν είσαι πολύ υπέρ στην πρώτη φάση. Όχι, δεν είμαι υπέρ. Στο άκουσμα. Όχι. Τον θεωρώ παροχημένο, θα προτιμούσα Αμπέλ Φερέιρα για παράδειγμα. Ένα νέο άνθρωπο με ιδέες, τώρα ο Μουρίνιο. Ναι. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει λίγο. Θα δούμε. Εντάξει. Θα δούμε, Στέργιο. Θα δούμε. Δεν το έχουμε και πολύ άγχος. Δεν κοιμόμαστε και ξυπνάμε με την τότε. Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι εδώ. Είναι λίγο στο μυαλό σου όμως. Ούτε έχουμε εμείς αγάπη 10 ομάδες αγαπημένες στην Αγγλία, αυτό, στην Ιταλία, στην Αγγλία, ναι, στην Πορτογαλία. Είναι επειδή σε ξέρω, και... είναι αυτό που λες είναι αληθινό. Δηλαδή όσα χρόνια σε ξέρω, ξέρω ότι τότε να μην είναι μετά τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Κάπως έτσι. Ναι. Στην Αργεντινή είμαι Μπόκα, ναι, και στο NBA είμαι Golden State και τα λοιπά, και στο Ισραήλ είμαι Μακάμπι Τελ Αβίβ. Όχι, έχουμε μια ομάδα. Μπράβο, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας, γιατί ξεκινάει η πρώτα μου τη θέση. Η Super League.
Ξεκινάμε. Θα μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο επιτέλους. Γιατί τόσο καιρό μιλάμε για όλα τα υπόλοιπα. Και από Δευτέρα πάλι για τα υπόλοιπα θα μιλάμε, αγάπη, να ξέρεις. Καλά, εντάξει, άλλη εβδομάδα είναι εβδομάδα ειδικών. Σε προειδεάζω για να είσαι προετοιμασμένη, ναι. Ναι, είναι εβδομάδα ειδικών συνθηκών. Εντάξει, οκ, okay, ξέρουμε ότι θα στραφεί αλλού η κουβέντα, προφανώς. Από πολλές πλευρές είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά εντάξει. Εμείς. Ναι, γιατί είναι και αυτή η δεξιά-αριστερά, η ουδέτερη που δεν τους αρέσουν πολλά πράγματα. Τώρα. Στο ελληνικό. Και εγώ θα πω κάτι που νομίζω έχει υποθεί πάρα πολλές φορές. Ότι προέχει για τον ΠΑΟΚ το μάτς με την Λάρισα. 100%. Δηλαδή δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να βάλει νέα προβλήματα στο κεφάλι του. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η διαφορά να ανοίξει. Παίρνουμε ως δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει από τη Νέα Σμύρνη. Ναι. Μακάρι να μην περάσει, αλλά το βλέπω πολύ χλωμό. Να το πω έτσι κομψά και ευγενικά. Ναι. Και ραδιοφωνικά. Αλλά ό,τι και να γίνει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει στο μείον 2. Ούτε στο μείον 4, ούτε στο μείον 5, πρέπει να πάει στο μείον 2. Θα ήταν ιδανικό να είναι ο ΠΑΟΚ τώρα ισόβαθμος, αλλά η ευκαιρία με τον Παναθηναϊκό χάθηκε. Και για εκείνο το παιχνίδι, κι εγώ ακόμα, ναι. Λίγο πολύ στο μυαλό μου είχα το σενάριο εύκολα δύσκολο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και δεν κέρδισε. Ναι. Και θα μπορούσε να χάσει κιόλας, δηλαδή. Σενάριο που το είδαμε και στο μάτς με τον Άρη. Δεν νομίζω ότι η Λάρισα είναι χειρότερη από τον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά, καλύτερη. Αγωνιστικά. Καλύτερη. Αγωνιστικά. Ναι. Να μην είναι και καλύτερα, αυτό που λες. Οπότε, δεν έχει ο ΠΑΟΚ περιθώριο. Εντάξει, το μείον 2 δεν είναι καταστροφικό. Ξαναλέω, θα ήταν το ιδανικό να πήγαινε ο ΠΑΟΚ ισόβαθμος στο ντέρμπι. Αλλά ας πάει έτσι πως είναι, στο μείον 2. Και με το διπλό να μπορέσει να ξεπεράσει τον Ολυμπιακό. Το να πάει με διαφορά μεγαλύτερη των 2 βαθμών, δεν θα είναι καταστροφικό, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς λόγους. Εντάξει, ναι, σε βαραίνει και λίγο περισσότερο ψυχολογικά, νομίζω. Ναι. Εντάξει, είναι αλλιώς. Τι καιρό θα κάνει, αγαπητή Κυριακή, εσύ που είσαι ειδική στα μετρολογικά. Κάτσε να δω στα ρίγιο, περίμενε, λοιπόν. να πάρουμε ένα διάβροχο. Κάτσε να μπω στον καιρό. Για να μπες στον καιρό. Εκεί που μπαίνεις πάντα, εκεί που μπαίνεις πάντα και οι προβλέψεις είναι έγκυρες. Πολύ έγκυρες προβλέψεις μου. Μέχρι 16 λέει. Και βροχή. Χιόνι. Δεν έχει βροχή. Τι χιόνι μου, αριστερή. Δεν δείχνει βροχή. Δείχνει έχει πάρει καμπάρι τι έχει γίνει στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Φαντάζομαι. Όχι, δεν είδα. Τι έγινε. Που έχει πλημμυρίσει ο Ντουνιά, όλος ο Ντουνιάς. Ανοίγουν οι δρόμοι, πέφτουν γέφυρες. Μόνο αυτό δεν έχει συμβεί. Να πέσουν γέφυρες. Αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι. Έχει τόσο βροχή. Γιατί πλημμυρίσανε τα ρέματα. Oh. Και γίνεται ένας χαμός στην Ολυμπιάδα. Αποκλοπίζονται άνθρωποι. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν ούτε μισό θύμα. Ναι. Εντάξει. Θα δω το δελτίο του Open για τον καιρό και θα ενημερωθώ. Σε λίγο θα βγει ο φίλος μας. Έγκυρα. Σε λίγο θα βγει ο φίλος μας, ναι. Θεωρώ. Οπότε θα το δω και live εγώ και θα σε ενημερώσω στο μην αγχώνεσαι. Ωραία. Άμα θέλεις μπορώ να το γράψω και με βίντεο με το κινητό και να σου στείλω. Όχι, θα το δω μόνος μου. Θα το δω μόνος μου. Ωραία. Γιατί είμαι σίγουρη δεν τον χάνεις το φίλο. Τον αγαπημένο. Πάντως, για να το σοβαρέψουμε λίγο, ναι. Θα είναι το ιδανικό ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα. Καλό θα είναι. Mm-hmm. Αλλά το Α και το Ω είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη. Ναι. Εύκολα ή δύσκολα, ξαναλέω. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ό,τι χρειάζεται εδώ και 2 χρόνια για να κάνει εύκολο το έργο του, να μην ζοριστεί. Αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο παίζει πάντα και ο αντίπαλος. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην βρεθεί στην τέλεια μέρα. Αλλά πρέπει να πάρει τους 3 βαθμούς. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Και υπάρχει και τον ΠΑΟΚ, ναι. Και το αύριο. Εξίσου σημαντικό και μη σου πω και πιο σημαντικό παιχνίδι. Εξίσου. Ναι. Θα πω εγώ. Είναι πολύ εξίσου. Πολύ. 4 παρατέταρτο. Ναι. 4 παρατέταρτο. Το Ρέθινο που διαβάζω και μιλώντας και με τον Νίκο είναι μια ομάδα που έχει καλή αμυντική λειτουργία. Mm-hmm. Αλλά ο ΠΑΟΚ με τα όσα προβλήματα και τα αγωνιστικά και τα αγωνιστικά, δηλαδή δεν έχει το καλύτερο ρόστερ. Mm-hmm. Είναι αυτό αποδεδειγμένο πριν να ξεκινήσει τη σεζόν. Μας έχει δώσει τα δείγματα και το δικαίωμα να λέμε ότι αν πιάσει απόδοση όπως έπιασε με τον Ήφαιστο, με την Πρίτιζη, με τη Σαραγώσα, με την Τιζόν, μπορεί να προσφέρει ένα ωραίο απόγευμα σε όσους
βρεθούν αύριο στο Παλατάκι. Οπότε νίκη στο μπάσκετ και την Κυριακή να έρθει η νίκη με τη Λάρισα και από Δευτέρα να δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα εν ώψη του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, ο κ. Αυγενάκης πότε θα κάνει το ραντεβού με τον κύριο Βαγγέλη. Ελπίζω να βρεθεί χρόνος μέσα στην εβδομάδα. Μην περάσει το παιχνίδι και είναι μετά το ραντεβού, δεν έχει και νόημα νομίζω. Ναι, πριν έχει το νόημα, έχεις δίκιο. Οπότε ελπίζω να βρεθεί κάπου χρόνος, γιατί φαντάζομαι ότι και οι δύο έχουν πολλές υποχρεώσεις. Και οι δύο, έτσι. Καλά το θέτεις, και οι δύο. Ναι, και οι δύο έχουν πολλές υποχρεώσεις. Θεωρώ όμως ότι θα βρεθεί χρόνος, Τέργιο. Ναι. Κάπου θα βρεθεί. Πρέπει να βρεθεί, γιατί αγάπη, σαν Ολυμπιακός έχουμε να αντιμετωπίσουμε 1000 ανοιχτά μέτωπα. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεχόμαστε βέλεο παντού. Ναι, φυσικά. Μέχρι και ο Σωκράτης έχει συμμαχήσει με τον Ιβάν και μας προκαλεί προβλήματα. Ναι. Θέλουν, λέει, να μας αποσανατολίσουν από τον ντέρμπι. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι όχι αθεόφοβοι. Υπάρχει συντονισμένο. Οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει και τον. Έχουν ξεπεράσει και τον Γκέμπρες εδώ και χρόνια. Καλά, να σου πω κάτι. Βλέπω στα social media ότι υπάρχει κόσμος που δεν καταλαβαίνει και ξαφνικά ο Κοκκαλής είναι ο κακός. Για Ολυμπιακούς, όχι για άλλους. Κοίταξε. Αρχίζω και καταλαβαίνω. Είχα άλλη άποψη πριν από χρόνια. Ναι. Αλλά αρχίζω και καταλαβαίνω ότι το 85, να μην πω παραπάνω, 100% των φίλων του Ολυμπιακού είναι της γραμμής πρωταθλητή, γάβος κτλ. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Και το λέω με τα λύπη μου. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου ότι υπάρχουν και φίλοι του Ολυμπιακού που μπορείς να κάνεις μια κουβέντα μαζί τους, που να πούνε τι καρδιζίδια κάνει ο κ. Σάββας και αυτά. Ναι, μάλλον επειδή έχω εγώ έναν φίλο που είναι λογικός, είμαι η εξαίρεση. Είμαι τυχερός που τον έχω το φίλο αυτόν. Ναι. Η πλατιά μάζα των φίλων του Ολυμπιακού δεν. Ναι, σου λέω, γιατί βλέπω στα social και ξαφνικά είναι όλοι. Δεν ξέρω. Κοίταξε. Δεν είναι και μικρό πράγμα ο πρώην μεγαλομέτωχός σου να θέλει να πάρει, εντάξει, δηλαδή να το δούμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά. Ρε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο όμως. Αλλά όλα, ναι. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω και το φίλο του Ολυμπιακού που είναι έξαλλος. Ναι, άλλο με τον Σωκράτη Κοκκαλή. Το φίλο του Ολυμπιακού. Αυτούς που παίρνουν ένα κοσάρικο και γράφουν ό,τι τους πούνε και τα λοιπά, οι οποίοι τα πέραν από τον Σωκράτη Κοκκαλή, Θεό τον ανέβαζαν, αυτοκράτορα τον κατέβαζαν. Τώρα να τον βρίζουν με εκφράσεις, εντάξει, οι άνθρωποι είναι, τους έχει κατηγοροποιήσει ο κόσμος που διαβάζει, ξέρει ποιος είναι ο καθένας τους, άλλοι είναι για γέλια, άλλοι είναι για κλάματα, αλλά η ουσία είναι ότι να διαβάζεις ότι συμμάχησε ο Σωκράτης με τον Ιβάν για να προκαλέσει ένα Ολυμπιακό πρόβλημα πριν το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι. Δηλαδή ούτε ο Τόλκιν στον άρχοντα των τακλίδιων τέτοιο πράγμα, πραγματικά. Μπράβο τους. Εντάξει, το καταφέρνουμε. Δύναμη ψυχής. Ναι. Μπράβο. Πρέπει να μεταφέρουμε και αυτά. Λέμε πάντα, αγάπη, ότι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ τη δουλειά του, αλλά πρέπει να αναφέρουμε και όλα τα υπόλοιπα, γιατί ο ΠΑΟΚ λειτουργεί και υπάρχει σε ένα περιβάλλον με πολλή τοξικότητα, με πολλή αρρώστια, με πολλή πόλωση και πρέπει να έχει τα μάτια του 14 προς όλες τις κατευθύνσεις. Εντάξει, δεν θα πω στη διαδικασία να αναφέρω και παραδείγματα. Κάτι που βλάπτει τον Ολυμπιακό πνίγεται, κάτι που με το μυαλό ορισμένων θίγει τον Ιβάν Σαμπίδη, τον ΠΑΟΚ, τον προπονητή του, κάποιον παίκτη γιγαντώνεται και το γίνεται πρώτο θέμα στις ειδήσεις. Ας κερδίσω πάω τη Λάρισα, που εγώ και τον Σταύρο νωρίτερα συμφωνώ φυσικά μαζί του, δεν είναι κακή ομάδα η Λάρισα. Εντάξει, δεν είναι και φόβητρο. Όχι, εντάξει, ούτε, ούτε το ότι αν κέρδιζε τη Λαμία και ήταν τρίτη, θα λέγαμε ότι εντάξει είναι ένα σούπερ ντέρμπι. Εντάξει, για να μην. Δηλαδή, εγώ έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση τον Όφη παρά τη Λάρισα. Έχω δει παιχνίδια της. Δεν με τρελαίνει. Αλλά είναι μια ομάδα με αρχές, μια ομάδα σκληροτράχυλη και μια ομάδα που έχει μια άλφα ποιότητα. Οπότε θα πρέπει πάω να είναι προσεκτικός, σοβαρός. Αν η άμυνα είναι το ίδιο αποτελεσματική, όπως και στο γιατί που λέω, πάω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Θα πετύχει 1-2 όσα γκολ χρειαστεί. Και θα κοιτάξει πώς θα προετοιμαστεί για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οπότε νίκη, να μην υπάρχουν τραυματισμοί, ο κόσμος να ευχαριστηθεί το μάτς Κυριακή το απόγευμα, μακάρι και οι κυριακές συνθήκες να είναι καλές, γιατί εντάξει τώρα πάντα υπάρχουν στην Τούμπα τελευταία χρόνια και πολλά παιδιά, ακόμα και πολύ μικρά παιδιά, οπότε δεν είναι και ότι καλύτερο να βρέχει, να έχει άσχημες συνθήκες. Ναι, μακάρι οι συνθήκες να είναι καλές, να δούμε ένα καλό παιχνίδι, να μην μαφιάζουν τα νεύρα μας
και από Δευτέρα να οπλιστούμε όλοι με υπομονή και η ομάδα να προετοιμαστεί για να πάει να πάρει το διπλό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ωραία. Τώρα στα γύρω-γύρω κάτι άλλο δεν. Δεν ξέρω αν έφερε τη δεύτερη ευκαιρία που θα έχει ο Ίγκασον για να παίξει το Euro. Όχι, δεν το είπαμε αυτό. Ναι, είναι το που λέγαμε. Του Nations League. Ναι, ναι, τελικά προκρίθηκαν απευθείας όλες οι ομάδες που ήταν πάνω από την Ισλανδία, γιατί κανονικά η Ισλανδία δεν θα έδινε το παρόν στα μπαράζ του Μαρτίου για το Nations League, αλλά επειδή προκρίθηκαν όλες οι καλές ομάδες, δεν είχαμε εκπλήξεις, πήγε η κατάσταση προς τα κάτω και προς τα κάτω ήταν και η Ισλανδία, η οποία θα παίξει με την Ρουμανία στα τέλη Μαρτίου για τον πρώτο ημιτελικό του μονοπατιού Α, όπως λέει και η UEFA, και αν προκριθεί, δηλαδή κερδίσει τη Ρουμανία, ναι, θα έχει ένα παιχνίδι με ενδιαφέρον, νομίζω παίζει, θα παίξει μάλλον στο τελικό, μισό λεπτάκι, ή με την Ουγγαρία στην Ουγγαρία, είτε με την Βουλγαρία στην Βουλγαρία. Οπότε θα έχει δύο μεγάλα μάτσο ο Ίγκασον στο τέλος του Μάρτη. Μακάρι και η Ισλανδία να περάσει στο Euro. Δεν θα πούμε όχι. Καλό θα είναι και για τον Ίγκασον. Πάντως νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα παίξει βασικός αύριο ο Ίγκασον ή ο Βαρέλα. Ναι, είναι και αυτό. Νομίζω, η δική μου τουλάχιστον σκέψη, είναι ότι θα δούμε τον Βαρέλα για να πάρει χρόνο και εν ώψη του ντέρμπι. Και η χρησιμοποίηση του Βαρέλα στο φιλικό με τη Δόξα, αυτό μου έδειξε εμένα. Εμείς το λέγαμε και πριν με τον Σταύρο, νομίζω ότι από τους τρεις, Μαουρίσιο, Βιερίνια, Βαρέλα, λιγότερες πιθανότητες από όλους έχει ο Μαουρίσιο. Εγώ λέω και ναι, και εγώ. Αυτό μου βγάζει. Θα δούμε όμως. Κοίταξε, ο Βιερίνια έχει περισσότερο ρυθμό από τον Βαρέλα, ασφαλώς. Ναι. Και είναι από τους παίκτες που, και να μην παίξει βασικό στην Κυριακή, αλλά παίξει ένα 40 λεπτό, 30 λεπτό, μπορεί να παίξει βασικό στο Καραϊσκάκη. Δεν έχει θέμα ο Βιερίνια. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή το μάτι είναι ειδικό συνθηκό, ο Βιερίνια θα έπαιζε και με ένα λεπτό αν είχε συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια, συνολικά. Ναι. Αλλά ο Βαρέλα νομίζω, εάν τον έχει στο μυαλό του ο Φερέρα και το Καραϊσκάκης, νομίζω θα το δούμε βασικό την Κυριακή. Ναι, πολύ πιθανό. Εντάξει, δεν τα έχει πάει άσχημα ο Ίγκασον. Αλλά προφανώς, εντάξει, στο μυαλό του Φερέιρα δικαιολογημένα είναι ένα κλικ πιο πάνω ο Βαρέλα. Ναι. Και λόγω εμπειρίας και λόγω προσωπικότητας και λόγω όλου του πακέτου που διαθέτει. Θα έχουμε θέματα επιμέρους έτσι να σχολιάσουμε από το βράδυ της Κυριακής και μετά, όπως αυτό που είπες, του Μαουρίσιο, του Βιερίνια, ο Βαρέλα, να δούμε αν θα κάνει κάποια αλλαγή. Μπορεί να έχει περισσότερο ρόλο ο Πέλκας, για παράδειγμα. Ναι, είναι και ο Πέλκας αυτό. Και να μην έχει ο Πίτσες Βαρ. Τον έχω τον Πέλκα, γενικά. Και στη Δράμα ήταν ο πιο δραστήριος και ο νούμερο ένα παίκτης που είδε το φιλικό σαν επίσημο. Ναι. Δείγμα του πόσο θέλει να παίξει ο Πέλκας. Είναι θέματα που, εντάξει, καλό θα είναι να τα σχολιάζουμε, αγάπη, μετά από νίκη αυτά. Γι' αυτό λέω το άλλο και το μέγα είναι η νίκη. Εννοείται. Να έρθει η νίκη και μετά να σχολιάζουμε την ώρα που στον Πειραιά θα βγάζουν τα παπαγαλάκια τους να δημιουργούν κλίμα, εμείς να σχολιάζουμε αν θα παίξει ο Βιερίνια, αν θα παίξει ο Μαουρίσιο, ο Πέλκας ή ο Μπίσεσβαρ. Με αυτά ασχολείται το ΠΑΟΚ συνήθως. Εντάξει, και πρέπει να γίνει κάτι πολύ κοντρό για να πάρει θέση ο ΠΑΟΚ και που δεν είναι, δεν περιμένει τον Ολυμπιακό να απαντήσει την κάθε αηδία που γράφεται και λέγεται από πλευράς των Πειραιωτών. Δεν προλαβαίνεις κιόλας τα ρίγος γιατί έγινε πολλά. Ναι. Τι να πρωτοσχολιάσεις. Έκανα λίγο το λάθος να διαβάσω λίγο τα ερυθρόλευκα. Εντάξει, είναι εμετικοί άνθρωποι. Ναι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Είναι εμετικοί δηλαδή. Αγανακτής ναι. Κάπου. Ειδικά αυτοί που δεν έχουν μαλλιά και φοράνε περούκες και βάφουν τα μαλλιά τους είναι εμετικοί. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ντροπή τους δηλαδή. Τέλος πάντων. Εμείς στη δουλειά μας όσο μπορούμε. Μακάρι να μιλάμε τη Δευτέρα και να μιλάμε και για νίκη στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και σε όλα. Ναι. Και να πάνε όλα. Τι άλλο έχουμε Σαββατοκύριακο. Την Κάπα 19 έχουμε. Κάπα 19 αύριο, ναι. Θα πας. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι. Άντε, να ΠΑΟΚ TV θα έχει πάντως. Κανονικά μετάδοση. ΠΑΟΚ TV θα έχει. Για τους συνδρομητές δωρεάν. Για τους αυτούς που θα κάνουν χρήση του pay per view 1,99. Ναι. Νομίζω το δουν όλοι. Ναι. Πάνε μια πόρτα, αγάπη. Άντε. Εγώ θα πάω παλατάκι, εσύ πάνε σουρωτή. Ωραία, εντάξει, το κλείσαμε. Εντάξει, ωραία, τέλεια.
Τέλεια. Θαυμάσια. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση. Bye bye. Τα λέμε την Κυριακή. Λοιπόν, Στέργιος Αναστασιάδης και εμείς θα πάμε γρήγορα στο play γιατί ξεφύγαμε πάλι λίγο χρονικά. Παρέα μαζί μας είναι ο Φτύκας και σήμερα πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου και προϊόντα από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Ο Φτύκας είναι στην κάτω Τούμπα Απόλλωνος 37-39 πάνω από τον κήπο του Καλού και μαζί μας φυσικά είναι και τα Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε καπνιάστικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας. Τα Alter Ego βρίσκεται από κοστούμια σε κάποια παπούτσια μέχρι κάλτσες, ζώνες και πολλά πολλά άλλα. Ένα κατάστημα στην Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 12, ένα στην Καλαμαριά Πασαλή 85 και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και alterecofashion.gr για να μπείτε και να κάνετε τις αγορές σας ιντερνετικά. Πάμε στο break, προσθέτετε εσείς 7-8 λεπτάκια από την ώρα που θα ακούσετε και επιστρέφουμε. Και αφού καλύψαμε τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά, θα πάμε σε Ραφαήλ Γκατατζή για όλα τα υπόλοιπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γκάτ. Τι γίνεται, Ραφαήλ? Όλα καλά. Τι Σαββατοκύριακο περιμένουμε? Πλούσιο Σαββατοκύριακο. Ω. Ναι. Ξεκινάμε από αύριο. Ξεκινάμε από αύριο στις 2 στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη για την Α1 από όλων των ανδρών. Ένατη αγωνιστική. Ένα μάτσο το οποίο θα καλυφθεί και από την ΕΡΤ Sports. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσπαθήσει να κρατήσει αλόγη την έδρα του, βέβαια δεν θα είναι καθόλου εύκολο το έργο του απέναντι στην τρίτη της βαθμολογίας Βουλιαγμένη. Μια παραδοσιακή δύναμη του χώρου τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πόλο, αλλά ελπίζει ο δικέφαλος και με την βοήθεια του κόσμου του να τουλάχιστον κοντράρει στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης την εθνική ομάδα και να πάρει ό,τι μπορεί από αυτό το μάτς. Mm-hmm. Μετά. Λοιπόν, συνεχίζουμε αύριο στις 7 επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη γυναική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ εκτός έδρας για την έκτη αγωνιστική θύρα ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει και στα φιλικά απέναντι στην θύρα την οποία είχε κερδίσει σε ένα τουρνουά που είχε γίνει, αλλά και στα μάτς με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ότι μπορεί να κοντράρει ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν χτίσει το δικό τους όνομα στην κατηγορία. Πλήρωσε νομίζω και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό έτσι λίγο την απειρία που έχει σε αυτά τα μεγαλύτερης σημασίας παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι είναι ευκαιρία για το σύνολο του ΜΑΣΕΚ να δείξει το τι πραγματικά μπορεί να κάνει φέτος και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα, γιατί η θύρα μέχρι στιγμής είναι στην κορυφή της βαθμολογίας χωρίς να έχει χάσει παιχνίδι. Ναι. Άλλο μετά. Λοιπόν, πάμε μετά Κυριακή, ξεκινώντας χρονικά από τις 12 το μεσημέρι στο ΠΑΟΚ Sports Arena για την έκτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ και Άννα υποδέχεται τις Περίδες Καλλιθέας, επανέναρξη στο πρωτάθλημα μετά από αρκετές ημέρες λόγω της διακοπής για την εθνική ομάδα. Ανεβασμένη ψυχολογία στο στρατόπεδο του Δικεφάλου μετά το διπλό επί της νίκης Λευκάδας. Νομίζω η ευκαιρία του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα με ένα καλό σερί να καλύψει το κακό ξεκίνημα το οποίο έκανε και ήταν χαμηλά βαθμολογικά, αλλά έχει δείξει η ομάδα του Μασλαρίνου ότι έχει την ποιότητα για να ανέβει σταδιακά στη βαθμολογία. Τα φώτα μετά στις 2 στην 9 Μεσημβρίου, πάω Κάρης, το ντέρμπι για τις γυναίκες στο ποδόσφαιρο για την 5η αγωνιστική. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με μια νίκη να ξεφύγει από νωρίς με συν 5 βαθμούς στην κορυφή από μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει και αυτή στο γυναικείο ποδόσφαιρο και προσπαθεί να απειλήσει χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής στην κυριαρχία του ΠΑΟΚ. Επομένως δεν θα ήταν νομίζω υπερβολή με την εικόνα που έχει δείξει μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ, που έχει 21 γκολ υπέρ και κανένα κατά, ότι μία νίκη επί του Άρη ίσως του δώσει από πολύ νωρίς μεγάλο προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Νομίζω ναι. Οπότε γενικά περιμένουμε γεμάτο εδώ, Κυριακό. Ναι, έχουμε Κυριακή, συνεχίζεται μετά στις 3 στην Νίκρα με ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ για το, στο χάντμπολ με την Πηλαία. Mm-hmm. Είπαμε για τις προηγούμενες ημέρες τις απουσίες που έχει ο ΠΑΟΚ, θα μάθει να ζει με αυτές, 4 παίχτες είναι εκτός. Ναι, και είναι και για καιρό από ό,τι φαίνεται. Θα προσπαθήσει απέναντι στην Πηλαία και στη συνέχεια πλέον του πρώτου γύρω ΠΑΟΚ να μείνει αλόβητος ώστε να παραμείνει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και να χτυπήσει ό,τι μπορεί απέναντι στο Ολυμπιακό και ΑΕΚ στα μάτια του δευτέρου γύρου για να μπορέσει ίσως να μπει σφήνα στην διάδα και να ξεκινήσει από θέση ισχύως τουλάχιστον στα play-off μετά και στα ημιτελικά. Και κλείνουμε με τον Βόλεϊ Ανδρών στις 8 και 4 την Κυριακή. Άλλαξε η ώρα,
άλλαξε ώρα, ναι, υπήρξε μια μετάθεση ώρας, ήταν στις 7 αρχικά προγραμματισμένο το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι δεν θα υπήρξε, δεν θα υπήρχε προσέλευση κόσμου λόγω και του αγώνα στην Τούμπα. Πήγε 8 και 4 με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ και εκεί έχει μάθει νομίζω τον τελευταίο καιρό να ζει με τα προβλήματά του, μέχρι τουλάχιστον να καλυφθούν τα κενά στην Διαγώνιο και στο κεντρικό. Δεν αξίζει, είπαμε, αυτή η εικόνα τουλάχιστον στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ και στα όσα μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Θα πάει σε αυτό το μάτς με στόχο να μην υπάρξουν βαθμολογικές απώλειες άλλες στο πρωτάθλημα, γιατί η σεζόν είναι μικρή, λιγότερες οι ομάδες. Δεν χωράνε νομίζω άλλες βαθμολογικές απώλειες. Οπότε νομίζω μια νίκη που αρχικά θα δώσει ηρεμία. Να δούμε μετά τις εξελίξεις τι θα γίνουν με την ενίσχυση της ομάδας και από εκεί και πέρα να δούμε ποιο θα είναι τελικά το πρόσωπο του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν, που ακόμα φτάσαμε μέσα Νοέμβρη και ακόμα δεν έχουμε δει ποια ομάδα θα δούμε στην διάρκεια της σεζόν. Πάντως γενικά διαβάζοντας και λίγο δεξιά-αριστερά σχόλια. Okay, ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το θέμα από το Διαγώνιο και τέλος πάντων το ξεκίνημα που ο ίδιος νομίζω δυσκόλεψε τον εαυτό του φέτος και φέτος. Αλλά από την άλλη και τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει τόσο μεγάλο, τόσο καλό μάλλον κλίμα και αισιοδοξία για όλη τη σεζόν. Δηλαδή έχει και ο Ολυμπιακός τα θέματα του, αλλά είναι ακριβώς ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση που είναι δύσκολα. Και δεν μπορεί νομίζω αυτό, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να του βγάλει τα θέματα τα οποία έχει ο Ολυμπιακός. Δεν μεν έχει μια καλή ομάδα οργανωμένη, η οποία ξεκίνησε με τον ίδιο προπονητή πάλι τη σεζόν, έκανε κινήσεις ενίσχυσης, αλλά είπαμε ότι οι παίκτες αυτοί σε καμία περίπτωση δεν έχουν τουλάχιστον την εμπειρία πρωταθλητισμού που είχαν ο Σμιτ και ο Ραουμπέρντινγκ. Είναι παίκτες σε εργαλεία που δείχνουν φυσικά μια καλή εικόνα. Αλλά περιμένουμε να δούμε όταν είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ ποια θα είναι πραγματικά και η εικόνα του Ολυμπιακού. Είδαμε και πέρσι δηλαδή στο Final Four ότι όλοι είχαν εξεγραμμένο το ΠΑΟΚ και ξαφνικά σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πήγε πολύ καλύτερα έσβησε τον Ολυμπιακό. Και μετά στη σειρά των τελικών θα μπορούσε ίσως με καλύτερες λύσεις και καθαρότερο μυαλό να χτυπήσει κάτι παραπάνω ο ΠΑΟΚ και εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα αργήσουμε πάρα πολύ πραγματικά να δούμε την εικόνα των δύο ομάδων. Δηλαδή ακόμα και με έναν Διαγώνιο ΠΑΟΚ στις 5 Δεκεμβρίου στην Ρεβάς στο Παλατάκι για το League Cup, πάλι νομίζω ότι δεν θα έχουμε σαφή εικόνα για το τι μπορεί να προσφέρουν οι δύο ομάδες. Ναι. Έχουμε καιρό νομίζω ακόμη στο βόλεϊ. Ναι. Και πραγματικά είναι κρίμα για τον ΠΑΟΚ. Ναι, και αυτό που λέμε συνεχώς ότι πρέπει πάντα το πάθημα να γίνεται μάθημα των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι ούτε φέτος έγινε. Τώρα πλέον περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, να δούμε ποιοι παίκτες θα έρθουν, τι θα μπορέσουν να προσφέρουν και να δούμε πώς θα κυλήσει η σεζόν. Σίγουρα δεν έχει τελειώσει η σεζόν ούτε από δύο ήττες με τον Ολυμπιακό. Ναι. Υπάρχει ρεβάνς στον αθλητισμό, όλα γίνονται. Οι τίτλοι του πρωταθλήματος και του κυπέλου θα κριθούν σε 5 με 6 μήνες. Οπότε δεν ξέρουμε πραγματικά τι εικόνα θα έχουν οι δύο ομάδες. Χρειάζεται και λίγο υπομονή. Ξέρουμε ότι κανένας δεν θέλει να βλέπει αυτή την εικόνα, αλλά πρέπει να περιμένουμε. Και στην τελική έχουμε δει τον ΠΑΟΚ πάρα πολλές φορές στο βόλεϊ το Γενάρη, το Δεκέμβρη εκεί να αλλάζει την εικόνα του και να φορτσάρει στο τέλος που εκεί κρίνεται και οι τίτλοι. Και το είπε και ο αρχηγός αυτό χθες του ΠΑΟΚ, ο Θάνος Σουντρίζης. Λέει ότι σταμάτησε τα οποία θα κρίνουν τίτλους. Ο ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι θα είναι έτοιμος. Και ο κύριος Δελικώστας επισήμανε από την πλευρά του ότι έχουν υπάρξει διαβεβαιώσεις από την διοίκηση του ΠΑΟΚ ότι θα ενισχυθεί η ομάδα στη Διαγώνια και στο κεντρικό. Άρα νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να δούμε την εικόνα του ΠΑΟΚ. Πάντως τα πράγματα σίγουρα δεν είναι τώρα υπέρ του δικεφάλου από πλευράς χρόνου, γιατί μπαίνει σε έναν μήνα με πάρα πολλά κρίσιμα παιχνίδια. Είπαμε ότι στην Ελλάδα δεν χωράνε άλλες απώλειες στο πρωτάθλημα. Υπάρχει ρεβάς με τον Ολυμπιακό, έρχονται και τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Άρα τουλάχιστον με την εικόνα την χθεσινή και τις αλχημίες με τον Σωτηρίου Διαγώνιο και τον Ηλίνιχ που έπαιξε, που είναι δύο παίχτες ακραίοι, να παίζουν σε μια άλλη θέση, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορέσει να κυλήσει το ίδιο καλά η ομάδα. Χρειάζεται ένας Διαγώνιος ο οποίος θα κάνει τα πράγματα όπως πρέπει στην επίθεση. Υπήρξε μεγάλη ατυχία και με τον Μπούτο. Ο ΠΑΟΚ κατέβηκε χωρίς Διαγώνιο και θα παίξει την Κυριακή πάλι χωρίς Διαγώνιο. Υπήρξε και το πρόβλημα με τον Φρεμίδη. Ο Κωνσταντίνης ο Λίμπερο αναγκάστηκε να μπει σαν ακραίος κάποια στιγμή στο παιχνίδι για να ηρεμήσει το μυαλό του Ηλίνικ. Νομίζω ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι, όσο κακό και αν ακούγεται, δεν είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή που παίζουν οι παίκτες στην κανονική τους θέση. Θα προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματά τουλάχιστον τώρα εσωτερικά. Και από εκεί και πέρα να δούμε με τις κινήσεις ενίσχυσης τι θα γίνει. Ωραία, Ραφαήλ. Εύχομαι να πάνε όλα τα τμήματα καλά μέσα στο Σαββατοκύριακο, να μιλάμε τη Δευτέρα για καλά αποτελέσματα, θετικά. Και καλή συνέχεια. Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση. Λοιπόν, αυτά από τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή για όλα τα υπόλοιπα αθλήματα και για το συνολικό πρόγραμμα
του διημέρου. Είπαμε αύριο παίζει και η ΚΑΠΑ 19. Μπορείτε να δείτε το παιχνίδι μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Θα υπάρχει μετάδοση από Δημήτρη Τσορμπατζόγλου του αγώνα. 1,99 για όσους δεν έχετε το πακέτο όλη τη σεζόν. Όσοι είστε συνδρομητές του ΠΑΟΚ TV, θα το δείτε δωρεάν. Η διαδικασία είναι γνωστή με pay per view για όσους θα κλείσουν το παιχνίδι μόνο για αύριο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Παρέα μαζί μας ήταν το Alter Ego. Ανδρικά ενθύματα για όλα τα γούστα. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Στα Alter Ego βρίσκεται κοστούμια, παπούτσια, σακάκια, μπλούζες, αξεσουάρ, παντελόνια, τα πάντα. Ό,τι θέλετε υπάρχει στα καταστήματα Alter Ego. Αν είστε στα δυτικά θα πάτε Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Αν είστε ανατολικά θα πάτε Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Αν είστε εδώ κοντά μας στο κέντρο θα πάτε Παύλου Μελά 36. Και φυσικά alterengofashion.gr για να μπείτε και να κάνετε με την ησυχία σας ό,τι αγορές θέλετε. Μαζί μας είναι και οφτήκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου με 5 και 6 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους με δώρα μεταφορά στον χώρο σας. Οφτήκας είναι στην Κάτσο Τούμπα, Απόλλωνος 39, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Μαζί μας ήταν και η Ανοδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Σε νέα γραφεία υπάρχουν πολλά πακέτα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, είτε θέλετε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό σας χώρο σε πολύ καλές τιμές και όλα θα γίνουν. Πιο σημαντικό απ' όλα, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες της αγοράς θα σας τα κάνουν όλα όπως τα θέλετε και όπως θα τα συμφωνήσετε. Και μαζί μας ήταν η Stoiximan.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι οι δύο πλευρές έχουν ανανεώσει συνεργασία τους μέχρι το 2022, καθώς ήταν απόλυτα πετυχημένοι και νομίζω ότι θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερο. Στη Stoiximan υπάρχουν πολλές επιλογές. Ξεκινάνε από σήμερα και πάλι όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Οπότε έχετε στη διάθεσή σας ό,τι αγώνα θέλετε και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, σε βόλεϊ και σε handball και σε τένις και σε φόρμουλα. Τα πάντα υπάρχουν στη Stoiximan. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Εμείς επιστρέφουμε την Δευτέρα. Ακολουθεί η Μαρμίτα, Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Τρούλινγκ. Θα είναι μαζί σας εδώ. Θα ανοίξουν γραμμές, θα τα πείτε όλα. Καλή συνέχεια από εμάς. Επιστροφή τη Δευτέρα.